Αυτό το δαχτυλίδι το βλέπετε. Μια φορά το χρόνο, σαν σήμερα, κάνω κι εγώ αυτήν την εξαίρεση. Και ενώ είμαι μοναχός και είμαι ιερομόναχος και είμαι άγαμος κληρικός, επιτρέπω στον εαυτό μου μια μέρα το χρόνο να φοράει δαχτυλίδι. Είναι το δαχτυλίδι του Αραβόνος. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο αραβόνες κοσμικοί, σαρκικοί, υπάρχουν και πνευματικοί αραβόνες, όπως υπάρχουν και πνευματικοί γάμοι. Θα έρθω αμέσως στο θέμα αυτό, θα εξηγήσω τι σχέση έχει το δαχτυλίδι αυτό με την σημερινή εορτή. Τι σχέση έχει το δαχτυλίδι αυτό με τη σημερινή Αγία που εορτάζουμε, την Πάνσοφο, την Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη, που όλοι σας την γνωρίζετε και όλοι σας την αγαπάτε και γι' αυτόν τον λόγο και με την παρουσία σας απόψε την τιμήσατε. Αφήνουμε λοιπόν το δαχτυλίδι και να πούμε ότι μαζί με το δαχτυλίδι μας θυμίζει η Αγία Εκατερίνη εκείνο το όρος, το αγιότερο όρος που υπάρχει στον κόσμο. Εμείς στην Ελλάδα λέμε Άγιον Όρος το περιβόλι της Παναγίας. Όμως δεν είναι το αγιότερο όρος το δικό μας όρος. Που είναι εδώ στη γειτονιά μας ο Άθωνας. Με τους ασκητές του, με τους οσίους του, με τους αγγέλους του, με τους μοναχούς του, με τους μάρτυρες του. Ακόμα αγιότερο από το περιβόλι της Παναγίας. Ακόμα πνευματικότερο είναι το θεοβάδιστο όρος του Σινά. Η Αγία Εκατερίνη μας θυμίζει εκείνη την κορυφή, την μοναδική στον κόσμο, που δεν την περπάτησαν μόνο Άγιοι και Όσιοι. Δεν την περπάτησε μόνο ο Μωυσής, αλλά ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε σε αυτόν τον πλανήτη και δεν πάτησε πουθενά αλλού να λερώσει το πόδι του. Πάτησε σε αυτήν την αγιασμένη κορυφή, εκεί που βρέθηκε το λείψανο της Αγίας Εκατερίνης. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι μεγάλη να την αγαπάτε, να την τιμάτε, αξιώθηκε το λείψανό της να πάει και να καθίσει σε αυτήν την κορυφή που ο γνώφος ο Θείος είναι θέλη λαμπρά, η σκιά του Θεού. Βάδισε ο Θεός τον τόπο εκείνο. Θυμίζει ακόμα το όρος Σινά η σημερινή γιορτή, όχι όμως μόνο σαν όρος. Θυμίζει το Σινά με τις 10 εντολές, με αυτόν τον αιώνιο κώδικα, με αυτούς τους αιωνίους νόμους, τους 10 νόμους, που πάντα θα έχουν κύρος, πάντα θα ισχύουν, όσοι αιώνες και να περάσουν, αδελφοί μου, μέχρι συντελείας του κόσμου, τι είπα, και μετά τη συντέλεια του κόσμου, όταν θα γίνει ο κενός ουρανός και η κενή γη, πάλι αυτή η νόμη, ο δεκάλογος, οι 10 εντολές, θα ισχύουν και στους νέους πνευματικούς κόσμους. Δεν πάνε να βγάζουν νόμους οι άνθρωποι περί μοιχείας και περί πορνείας και περί κλοπής και περί φόνου και να αμνηστεύουν, δεν πάνε να λένε ότι θέλουν. Όσο θα υπάρχει έστω και ένας πιστός άνθρωπος, αδιάφθορος μες στην καρδιά του, σαν τον ήλιο, δεν θα βασιλέψουν αυτοί οι νόμοι. Τι είπα, 10 είναι τα δάχτυλά σας. Σας ρωτώ, κόβετε ένα δάχτυλο να μου το δώσετε απόψη? Είναι καμιά σας εδώ μέσα και κανένας εδώ μέσα να του δώσω εγώ ένα ψαλίδι, ένα μαχαίρι απόψη? Και όπως κόβεις το αντίδωρο, να το βάλω πάνω στην πλάκα, να κόψει το δάχτυλό του να μου το δώσει. Είναι κανένας να το κάνει? Εάν τα δάχτυλά σας δεν τα κόβετε και πονάτε, 10 είναι τα δάχτυλα και τα 10 είναι χρειαζούμενα. Πώς από τις 10 εντολές του Θεού, Κυρά μου και Κύριέ μου, κόβεις μία και τη φέρνεις στα μέτρα σου? Όποιος το κάνει αυτό δεν είναι πλέον χριστιανός. Είπα, δεν είναι άνθρωπος. Άντε καλά τους νόμους των ανθρώπων,
άτετα προστάγματα και τις εντολές των επιγείων πνευματικών πατέρων, δεν τις ακούτε. Τις 10 εντολές όμως του Θεού που θυμίζει η σημερινή γιορτή, σας ηκετεύω, σας παρακαλώ να τις γνωρίζετε καλά τις εντολές και να τις εφαρμόζετε. Ή εμέ αγαπάτε, τα εντολάς τας εμάς τηρήσατε, λέει ο Κύριος στον καθένα μας και στην καθεμιά σας. Ή εμέ αγαπάτε, τα εντολάς τας εμάς τηρήσατε. Αν λέτε πως αγαπάτε τον Θεό, πως πιστεύετε, πως κάνετε αγώνα και πνευματική ζωή, από πού θα φανεί, εάν εφαρμόζετε και αν τηρείτε τις εντολές του Θεού. Και τώρα δεν θυμίζω. Η Αγία Κατερίνα που βρέθηκε στο όρος αυτό και μας θύμισε απόψε τις 10 εντολές, το Θεοβάδιστον όρος, την κάθοδο του Θεού, το περπάτημα του Θεού πάνω στη γη μας την αμαρτωλή, η Αγία Κατερίνη έζησε πολύ κοντά στο Σινά. Γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μια ελληνική πόλη, την Αλεξάνδρεια. Ήταν και η πόλη αυτή ελληνική, χριστιανική, ορθόδοξη. Οι μεγαλύτεροι πατέρες της Εκκλησίας, οι μεγαλύτεροι όσοι και ασκητέ, οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του Πνεύματος, έζησαν στις ερήμους της Αιγύπτου και της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου. Μέχρι σήμερα, αν πήγατε προσκυνητές, τρέχουν από όλα τα μέρη του κόσμου να πάνε να βρουν το ασκητήριο του Αγίου Μακαρίου και του Αγίου Αντωνίου και άλλων μεγάλων Αγίων που υπάρχουν εκεί και δεν τα έχουν για τις αμαρτίες μας οι Ορθόδοξοι, αλλά τα έχουν οι Κόπτες. Τα έχουν οι μονοφυσίτες, οι αιρετικοί, για τις αμαρτίες μας, επαναλαμβάνω. Εκεί λοιπόν στην Αλεξάνδρεια τον 4ο αιώνα, όταν έζησε η Αγία Κατερίνη, ήκμαζαν τα ελληνικά γράμματα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές σχολές δεν ήσαν πλέον στην αρχαία φιλοσοφική Αθήνα, αλλά ήσαν στην Αλεξάνδρεια. Και όπως είχε την κλίση για τα γράμματα η Αγία Κατερίνη, γι' αυτό τη λέμε και Πανσοφός Εκατερίνη. Της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος μνημονεύομαι και Πανσόφου Εκατερίνη. Πήγε στα σχολεία μια ολόκληρη ζωή και έμαθε γράμματα, σπουδάματα του Θεού τα πράγματα. Δεν τα άμαθε τα γράμματα για να είναι υπερήφανοι, όπως συμβαίνει με άλλους άπιστους και άθεους, που μαθαίνουν τα γράμματα και είπε ο Κοσμάς ο Αιτωλός, το κακό στον κόσμο, λέει, θα έρθει από τους γραμματισμένους που δεν πιστεύουν στον Θεό. Ή έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, επιστήμη χωριζομένη αρετής, πανουργία, ού σοφία φαίνεται. Εάν τα γράμματά σου δεν συνδυάζονται με την αγιότητα του βίου, με την αρετή και με την άσκηση, να τα βράσω τα γράμματά σου. Χίλιες φορές να προσκυνήσω τα πόδια ενός αγράμματου ανθρώπου που ξέρει μόνο το Κύριε Λέησον να λέει και τίποτε άλλο, παρά ενός μεγάλου, μορφωμένου, που έκανε το κεφάλι του εγκυκλοπαιδικό λεξικό και δεν πιστεύει στο Θεό και δεν έχει αισθήματα και δεν έχει ιδέες και δεν έχει αγάπη στο Θεό. Η Αγία Κατερίνη, αφού εσπούδασε τα γράμματα αυτά όλα και τα έμαθε, έμεινε ένα. Όπως εσείς οι γονείς που έχετε παιδιά. Αυτή είναι η πεπατημένη όμως. Κανείς δεν σας παρεξηγεί. Παιδί μου, γράμματα έμαθες, περιουσία έχουμε, έλεγαν οι γονείς στην Κατερίνα. Όμορφο κορίτσι είσαι, γιατί όπως λέει το συναξάριο, αυτές τις τρεις μεγάλες αρετές, τα τρία χαρίσματα, είχε η Αγία Κατερίνη και πλούσια και όμορφη και σοφή και μορφωμένη. Παιδί μου, τώρα που ξέρεις γράμματα και είσαι στην ακμή της ηλικίας σου και έχεις πρίκα μεγάλη, ας βρούμε ένα γαμπρό να σε παντρέψουμε. Όλοι οι γονείς θέλουν να αποκαταστήσουν τα παιδιά τους. Αυτοί που γίνονται μοναχοί και μοναχές είναι οι εξαιρέσεις. Στις χιλιάδες, στα εκατομμύρια ένας. Είναι μια κλίση διαφορετική. Η πεπατημένη οδός είναι ο γάμος και η οικογένεια. Να σε παντρέψουμε, να ειδούμε εγγόνια να χαρούμε, όπως το λέτε και εσείς οι γυναίκες και οι μανάδες και οι πατεράδες. Όμως, για κοιτάξτε. Πριν να γνωρίσει τον Χριστό, καθώς πίστευε στα είδωλα και είχε τον εγωισμό μέσα της και εκείνη,
γιατί οι ψυχές μορφώνονται και εξοραίζονται μόνο κοντά στον Χριστό. Μακριά από τον Χριστό οι ψυχές είναι άγριες, είναι άσχημες, είναι ακατάστατες, είναι ψυχές μαύρες καμιά φορά. Μέσα στον εγωισμό και κατερίνει για τα πλούτη της, για την ομορφιά της, για τη μόρφωσή της, λέει στον πατέρα και τη μάνα, τότε μόνο θα με παντρέψετε αν βρείτε έναν άντρα ανώτερο από μένα ή τουλάχιστον σαν εμένα. Κατώτερό μου δεν πρόκειται να πάρω. Είπαν οι γονείς, θα υπάρχει ένα παλικάρι, δεν μπορεί. Να είναι και πλούσιο, να είναι και μορφωμένο, να είναι και ωραίο. Και άρχισαν να ψάχνουν και να κάνουν συνοικέσια. Και ερχόταν, λέει, οι μνηστήρες, ερχόταν οι γαμβροί και τους απέρριπτε έναν έναν, όχι γιατί ήθελε να μείνει στο ράφι, από εγωισμό το έκανε, όπως και πολλά κορίτσια της σημερινής εποχής. Διώχνουν τον ένα, διώχνουν τον άλλον, διώχνουν τον άλλον και τελευταία μένουν στο ράφι, έτσι λέει ο κόσμος. Από εγωισμό καμιά φορά, από υπερηφάνεια, τάχα δεν βρίσκουν τον όμοιό τους. Σε αυτό μιμούνται την ειδωλολάτρησα, όχι την χριστιανή Εκατερίνα, την Άγια Εκατερίνα. Και λοιπόν, κάποια στιγμή θα έπρεπε να βρεθεί ο γαμπρός. Πονεμένοι οι γονείς, απέρριπτα συνοικέσια, τις προξενιές, πάνε λέει σε έναν ασκητή. Βλέπετε ο ασκητής, ο πνευματικός άνθρωπος, ο εξαϊλωμένος, ο χαρισματούχος άνθρωπος, για κάθε περίπτωση έχει να δώσει μία συμβουλή. Και σας παρακαλώ να μην έχει τον εγωισμό αυτό. Όπου υπάρχουν άνθρωποι φωτισμένοι και ενάρετοι, να τους συμβουλεύεστε, να τρέχετε, να ρωτάτε τον πνευματικό σας πατέρα, να τον υπολογίζετε και στις λεπτομέρειες της ζωής σας. Για τα πιο ασήμαντα πράγματα. Ό,τι πει εκείνος ο φωτισμένος άνθρωπος. Πήγα λοιπόν στον ασκητή που ήταν στην έρημο και του λένε τι θα γίνει με το κορίτσι μας. Δεν μπορούμε να την παντρέψουμε, εγωίστρια είναι. Έρχεται ο ένας, είναι πλούσιος, δεν είναι ωραίος. Έρχεται ο άλλος, είναι ωραίος, δεν ξέρει γράμματα. Έρχεται ο άλλος, ξέρει γράμματα, δεν έχει χρήματα και τους διώχνει όλους. Τι θα γίνει με αυτήν? Και απαντά ο ασκητής, πώς λέει, να τη φέρετε σε μένα. Έχω εγώ ένα παλικάρι, έχει τον πλούτο του κόσμου, του ουρανού και της γης. Ό,τι υπάρχει στον κόσμο είναι δικό του. Τα σύμπαντα είναι μέσα στη φούχτα του. Σας το έχω πει κι άλλη φορά. Μία από τις ωραιότερες εκφράσεις του πλούτου του Θεού ποια είναι? Ότι ο Παντοκράτορας ο Χριστός μέσα στη φούχτα του έχει μία μπάλα. Συμβολίζει την υδρόγειο σφαίρα. Θέλει να πει αυτό ο ζωγράφος? Ότι ο Χριστός έχει το σήμαν, τον πλούτο όλων μέσα στο χέρι του. Και το λέμε σε έναν ύμνο της Εκκλησίας μας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ότα σύμπαντα εν τη δρακή περιέχουν. Αυτός που περιέχει τα σύμπαντα, δράξ δρακός, είναι η φούχτα του ανθρώπου. Και στην παλάμη του τα έχει όλα. Ή το λέμε στο ψαλτήριο, ανοίξαν τόσο τη χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Ανοίγει και σκορπάει ο Θεός τον πλούτο της αγαθότητος στον κόσμο. Αυτό είναι εννοούσε ο ασκητής. Πού να καταλάβει η Εκατερίνα, μεσάνυχτα είχε. Όπως και πολλοί άνθρωποι, τους μιλάς για πνευματικά και ουράνια πράγματα και αυτοί κοιμούνται. Μεσάνυχτα, σκοτάδια. Μίλησε για γήινα πράγματα, για γήινους θησαυρούς, για ειδονές, για χορούς, για τραγούδια, για ξενύχια, διασκεδάσεις. Τα μάτια κοντεύουν να βγούνε. Μιλάς για τα πνευματικά, χασμουριούνται οι άνθρωποι. Έτσι και τώρα υπάρχουν τέτοιοι. Έχω λέει ένα παλικάρι εγώ, όχι μόνο πλούσιο είναι, ομορφότερο πρόσωπο στον κόσμο δεν υπάρχει. Τη κινούσε την όρεξη. Πού είναι αυτός ο ωραίος να τον δω? Θυμάστε πως το λέει η Γραφή. Ο ωραίος καλεί παραπάντας ιούς ανθρώπων. Το ομορφότερο πρόσωπο στον κόσμο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εγώ απορώ με μερικούς ζωγράφους που τον κάνουν δύσμορφο τον Χριστό και τον κάνουν άσχημο. Ό,τι ωραιότερο υπάρχει στον κόσμο, όλη η ομορφιά του κόσμου. Και μέσα στο φως και μέσα στη λαμπρότητα η φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού.
Όχι μόνο πλούσιος είναι, της λέει της Εκατερίνας, αυτός ο γαμπρός που έχω υπόψη μου. Όχι μόνο ωραίος, ο ωραιότερος του κόσμου είναι, αλλά και η σοφία του δεν είναι ανθρώπινη σοφία. Είναι η σοφία του Θεού. Αυτόν θα σου τον δώσω, λέει, αν θέλεις να τον πάρεις. Πήγαινε όμως, λέει, να κάνεις την προσευχή σου και θα σου τον δείξει αυτόν η μάνα του. Και αρχίζει η καημένη να προσεύχεται μπροστά σε μια εικόνα της Παναγίας. Και τη νύχτα, λέει, που αποκοιμήθηκε, βλέπει ζωντανή την Παναγία και στην αγκαλιά της τον Χριστό, όπως είναι εδώ στο τέμπλο, αλλά όχι αμφάς. Το πρόσωπο δεν κοίταζε την Εκατερίνα. Ήταν στραμμένο στην Παναγία και μόνο την πλάτη του, όπως ο Μωυσής πάνω στο Σινά. Μόνο τα νότα του Θεού είδε, όχι το πρόσωπό του. Τον Κύριον ουδείς πόποτε εώρακε. Κανείς δεν είναι το πρόσωπο του Θεού. Και τότε λέει, μα θέλω να τον γνωρίσω. Και τον παρακαλεί η Παναγία. Κοίταξε αυτό το ωραίο κορίτσι, την Εκατερίνα, λέει, και σε μη είναι. Και μορφωμένη είναι, και ωραία είναι, και σοφή είναι. Ο Χριστός δεν γυρνούσε. Τέτοια που είναι, λέει, τέτοιον εγωισμό που έχει, σε αυτή την κατάσταση που είναι, νομίζω πως είναι η πιο άσχημη κόρη του κόσμου. Η όμορφη ήταν άσχημη. Δεν μπορώ να την κοιτάξω. Ας πάει στον ασκητή εκείνο, λέει, θα της πει εκείνος τι πρέπει να κάνει για να δει το πρόσωπό μου. Ξαναγυρίζει λυπημένη αυτή και πάει στον ασκητή και του λέει, μα δεν με κοιτάζει ο Χριστός, λέει το παλικάρι αυτό. Δεν θέλει να με δει, με λέει άσχημη, και εγώ είμαι όμορφη. Να στον καθρέφτη. Βλέπω τα μούτρα μου. Λάμπει το πρόσωπό μου. Αυτός με λέει άσχημη και δεν με κοιτάζει. Τι πρέπει να κάνω? Εάν δεν βαπτιστείς, λέει, και δεν μετανοήσεις, και δεν εξομολογηθείς, και δεν ομορφαίνεις τον εσωτερικό σου κόσμο, πάντα θα είσαι άσχημη. Γιατί, αδελφοί μου, η ομορφιά του ανθρώπου δεν είναι στο πρόσωπο, δεν είναι στα μάτια. Η ομορφιά του ανθρώπου είναι στα αισθήματα, είναι στην ψυχή. Είναι ο εσωτερικός κόσμος. Κάποιος έγραψε ένα βιβλίο, το αφιέρωσε στον Χριστό με τον τίτλο «Ο ποιητής των ωραίων ψυχών». Ο Χριστός είναι που φτιάχνει ωραίες τις ψυχές. Θα έλεγα «καλυστείων», εντός εισαγωγικών είναι η Εκκλησία του Χριστού, πνευματικών καλυστείων. Όποιος μπαίνει στην Εκκλησία μέσα και ζει με τη χάρη του Θεού, όποιος αποκτά τις αρετές, όποιος τηρεί τις εντολές του Θεού, όποιος κοινωνάει, για πέστε μου πόσες απόψε και πόσοι, με τα λάβα των αχράτων μυστηρίων, είναι οι ψυχές απόψε πάρα πολύ ωραίες, ασυγκρίτως ωραίες. Όποιος κοινώνησε, όποιος μετανόησε, όποιος ταπεινώθηκε, όποιος εγκρατεύτηκε, αυτές οι ψυχές είναι ωραίες. Αν γίνεις, τη λέει, έτσι ωραία, τότε θα σε δει ο Χριστός. Και πράγματι, μετανοεί, βαπτίζεται, μελετά, εγκρατεύεται και τότε αξιώνεται στο όραμά της. Να δει πλέον όχι τα νότα του Ιησού Χριστού. Να δει το πρόσωπό του και την ώρα που είχε ανοίξει τα μάτια της, το στόμα της και με όλο τον παλαμό και τον φυσιασμό της κοίταζε τον Χριστό, τότε, λέει, ο Χριστός από την αγκαλιά της Παναγίας απλώνει το χέρι του και της δίνει ένα δαχτυλίδι. Αυτό τη λέει το δαχτυλιδάκι, είναι ο αραβόνας σου. Δεν θα αγαπήσεις άλλον άνθρωπο στον κόσμο. Δεν θα πάρεις άντρα. Εγώ θα βασιλεύω στην καρδιά σου μέσα. Πράγματι, τον αραβωνιάστηκε, έβαλε το δαχτυλίδι στο χέρι, τον αγάπησε όσο κανένας άλλος τον Κύριο. Εις το εξής, όλη η ζωή της Εκατερίνας ήταν αφιερωμένη στον Χριστό. Προσευχές, νηστείες, λατρεία, κηρύγματα, ιεραποστολή, μέχρι και του μαρτυρίου. Μακάρι να είχα χρόνο στη διάθεσή μου, του χρόνου να ζήσουμε, τον Νοέμβριο, και κάνω μαγνητμία, να σας διηγηθώ το μαρτύριο της Αγίας Εκατερίνας. Ήταν τόσο φρικτό, τόσο οδυνηρό, τόσο τρομερό, ήταν τόση η δύναμη της και η αγάπη της, ώστε, λέει, 150 σοφοί που τους έφερε ο έπαρχος να μιλήσουν μαζί της για τα είδωλα, για τους ψεύτικους θεούς, πιστέψαν στον Χριστό και μαρτύρησαν και εκείνοι και γιορτάσουν μαζί της. Οι 150 σοφοί, όχι μόνο οι σοφοί, και η γυναίκα του έπαρχου, βλέποντας την πίστη, τη σοφία, την εφράβειά της, και αυτή επίστεψε. Η Αγία Εκατερίνη, όταν μαρτύρησε για τον Χριστό και αποκεφαλίστηκε,
άγγελος Κυρίου. Σαν να έγινε μετάσταση, σαν την Παναγία. Τόσο αγνό ήταν το κορμί της, τόσο άγια η ψυχή της, την πήρανε οι άγγελοι και ψάλλοντας, πήγαν και απέθεσαν το λείψανό της επάνω στην κορυφή του Σινά. Και ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, γιατί οι Αυτοκράτορες έχτιζαν μοναστήρια, τα μεγαλύτερα μοναστήρια στον κόσμο, τα έχουν χτίσει οι Αυτοκράτορες οι Βυζαντινοί, πίστευαν στον Θεό. Δεν κοίταζαν να αρπάξουν, αλλά πώς να δώσουν στα μοναστήρια. Έβαλε χρήματα, έφτιαξε αυτό το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, που αξιώθηκα κι εγώ μαζί με άλλους καβαλιώτες να πάω προς την Σιγή. Και όταν πήγαμε εκεί, τότε μας δώσαν αυτό το δαχτυλιδάκι, που είναι αναμνηστικό, αλλά και συμβολικό. Όχι μόνο η Εκατερίνα, αλλά κάθε ψυχή, και εσείς οι παντρεμένες, και εσείς οι έγγαμοι. Όταν πιστεύει κανείς στον Θεό και τον αγαπά, παίρνει το δαχτυλίδι του πνευματικού αραβώνα. Ποτέ θα γίνει ο γάμος στη Βασιλεία. Όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν σάρκα και θα είναι άφθαρτοι, παρακαλώ μελετήστε την Αποκάλυψη. Έτσι λέει, εκεί στη Βασιλεία του Θεού θα είναι η πνευματική μας γάμη, όταν θα είναι πλήρης η γνώση του Θεού, πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα δεν μπορούμε να τον δούμε όπως η Αγία Κατερίνη, γιατί είμαστε άσχημοι, δεν μας κοιτάζει ο Χριστός. Η ψυχή μας δεν είναι ωραία. Έχουμε αμαρτήματα, εγκλήματα, αδυναμίες, ελαττώματα, αυτό που συχνά σας λέω, πάθια, βάθια, λάθια, αγκάθια. Έτσι είμαστε και δεν μπορεί να γίνει ο γάμος. Αν όμως αξιωθούμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, τότε πρόσωπον προς πρόσωπον θα δούμε τον νυμφίο αυτόν που είναι για όλες τις ωραίες ψυχές. Πόσο θα ήθελα, σαν πνευματικό σας πατέρας που είμαι, και στο πετραχύλι μου λέτε τις αμαρτίες σας. Σας βλέπω να αγωνίζεστε, να κλαίτε, να δακρύζετε, να έχετε τύψει συνειδήσεις. Πόσο θα το ήθελα να αξιωθώ κι εγώ να είμαι μαζί σας στον παράδεισο και να δω αυτήν την πλήρη ένωση, την πνευματική ένωση με τον Ιησού Χριστό. Τώρα το σώμα και το αίμα του στη Θεία Μετάληψη το παίρνουμε και ομορφαίνει η ψυχή μας. Τότε θα είμαστε διαρκώς μαζί του. Αν σας ρωτήσει κανείς τι είναι ο παράδεισος και δεν ξέρετε, να σας πω εγώ την απάντηση. Ο παράδεισος είναι η αιώνιη διαρκής γάμη των ψυχών με τον Ιησού Χριστού. Παράδεισος είναι το να βλέπεις διαπαντός το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Παράδεισος είναι αυτό που ένιωσε ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι μαθητές πάνω στο Θαβόρ. Να μείνουμε εδώ, Κύριε, να κάνουμε σκηνή, να βλέπουμε το δοξασμένο πρόσωπό σου. Παράδεισος είναι να μη θέλεις να ξεκολλήσεις κοντά από τον Χριστό. Μακάρι να έρθει η ώρα. Τώρα το εύχομαι, τότε να το δω. Σε εκείνες που έχουν το όνομα της Αγίας Εκατερίνης, και σε όλες βέβαια, αλλά ιδιαίτερα σε εκείνες, εύχομαι να έχουν και τη χάρη της και την ευλογία της.